Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα εμείς ανοίξουμε τρία παιχνίδια για το Switch. Το αγαπημένο μας Switch. Το πολύ αγαπημένο. Το λατρεμένο. Ποιο να ανοίξουμε? Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα και αυτό, νομίζω και όχι. Αυτό μόνο είναι μεταχειρισμένο. Αυτά τα δύο είναι καινούργια. Τα είχα παραγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά περίμενα να βγει 20 Νοεμβρίου αυτό το παιχνίδι. Και είπα να μου τα στείλουν όλα μαζί, μην τα στείλουν χώρια. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μεταχειρισμένο. Ναι, και αυτό καινούργιο. Ναι, ναι. Απλά το είχαν σε προσφορά πάρα πολύ φθηνά. Λοιπόν, πάμε στο μεταχειρισμένο πρώτα. Αυτό το παιχνίδι το έπαιξα πρώτη φορά στο Game Pass. Το είχαν μέσα στο Xbox. Το έχω προχωρήσει αρκετά. Λέγοντας αρκετά, όχι πάρα πολύ, αλλά το έχω παίξει κάπως όλο το παιδάκι μου. Τα βρήκα λίγο μπαστούνια, αλλά δεν το παίζα πολύ προσεκτικά. Και επειδή έχει και πολλά RPG στοιχεία μέσα, πρέπει να το πας με σωστό ρυθμό και να εξερευνήσεις καλά τις περιοχές και να αναβαθμίσεις το χαρακτήρα. Δεν το μελέτησα σε τόσο βάθος. Έχει ωραίο gameplay. Είναι ένα στυλ Castlevania το παιχνίδι. Με ωραία γραφικά. Πολύ ωραίο στυλάκι. Ωραίες μάχες. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πίσω φαίνονται τα γραφικά επίσης. Ναι. Φαίνονται πως είναι τα γραφικά του. Είναι γνωστό παιχνίδι. Εντάξει, είναι αυτός που έκανε το Symphony of the Night. Έκανε αυτό το παιχνιδάκι. Πλέον εκτός Konami. Για ένα άτομο είναι. Ναι, μόνο παίζει αυτό. Παίζει σε όλα τα Switch και στα δύο, δηλαδή και στο Lite και στο κλασικό. Mm-hmm. Να το άνοιξε το μέσα. Εντάξει. Άδεια. Ούτε καν μια ζωγραφιά, κάτι, ένα σχέδιο, κάτι. Ούτε γράμματα. Τίποτα απολύτως. Πολύ λιτό. Α, εδώ είναι και το cartridge. Είναι ακριβώς το εξώφυλλο, όπως είναι το εξώφυλλο, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, έστω έχει κάτι είναι. Γράμματα εκεί μέσα, δεν θα τίποτα. Που είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει βιβλιαράκι μέσα. Και είναι ζωγραφιά. Είναι στην κατηγορία των indie games, παιδί μου. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει κάτι. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Να συνεχίσουμε με αυτό. Ναι. Με το Child... Εδώ μέσα έχει δύο παιχνιδάκια από την ίδια εταιρεία. Το Child of Light και το Valiant Hearts. Αυτό εδώ το έχω παίξει παλιά στον υπολογιστή. Το έχω προχωρήσει κάμποσο και αυτό. Αυτό δεν το παίξει ποτέ. Δεν το έχω δει καθόλου, δεν το έχω. Είναι δηλαδή δύο σε ένα. Ναι. Δύο παιχνιδάκια μέσα σε ένα και σε τιμή 20 ευρώ περίπου. Καλή τιμή. Πάρα πολύ καλή τιμή, γιατί αυτό που το έχω παίξει είναι φανταστικό παιχνίδι. Είναι RPG platform, συνδυάζει και platform και RPG. Από όσο είναι το θυμάμαι. Είναι limited edition. Εδώ πέρα αυτό. Όχι, ultimate edition. Αυτό εδώ, ναι, να το πούμε και εδώ πέρα, μιας και το είπες. Από αυτό εδώ η έκδοση έχει και τα 7 επιπλέον πακέτα που προσθέθηκαν στην πορεία στο παιχνίδι. Και αυτό εδώ πέρα έχει μέσα ένα interactive comic book, το οποίο θα είναι υψηφιακό, δεν είναι λογικά πιστεύω, γιατί το πιάνω ελαφρύ μου φαίνεται, δεν πρέπει να έχει τίποτα μέσα γι' αυτό. Για άνοιξε το. Να το ανοίξουμε. Καλά, πιο πολύ το πιάνω. Λες. Δεν έχει κανένα βλεπάκι. Ελαφρύς είπα το. Α, πιο βαρύ το άκουσα. Α, εντάξει. Κάτι έχουμε. Πω. Δηλαδή τέτοια πράγματα δεν τα έχουμε ξαναδεί. Ναι, τίποτα. Αλλά τουλάχιστον εδώ μέσα έχει κάτι. Ρε. Μία σελίδα είναι αφιερωμένη στο Child of Light. Και εδώ είναι από το Valiant η άλλη σελίδα. Ναι. Να το βγάλουμε και όλα να δούμε πώς είναι ακριβώς. Να μην γυαλίζει κάπως. Είναι... Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο έτσι. Mm-hmm. Όχι σαν αυτό το πέρα εντελώς άσπρο μέσα. Και... Βέβαια πάλι δεν υπάρχει κανένα βιβλιαράκι. Το δισκάκι. Απλό, εντελώς. Απλά γράφει ποια παιχνίδια είναι έχει μέσα. Είναι άσπρο και καλά με λίγο μπλε σαν σύννεφο. Ναι, όπως είναι ο ουρανός και καλά. Ωραία. Λίγο καλύτερη έκδοση αυτή από το άλλο δίπλα. Αυτό δεν έχει τίποτα μέσα. Ναι. Και το τελευταίο παιχνίδι για το Switch. Το Sakuna, δεν ξέρω που τονίζεται το παιχνίδι. Είναι action platform δυσδιάστατο δεξιά-αριστερά pass, όπως και όλα τα προηγούμενα, εκτός από αυτό το Valiant νομίζω, αν θυμάμαι καλά αυτό δεν είναι, είναι 3/4 η κάμερα. Αλλά έχει και πράγματα περίεργα, λέει μέσα μπαίνεις και σε τρισδιάστατο κόσμο, στον οποίο καλλιεργείς ρύζι. Λοιπόν, όπως αναφέρει εδώ πέρα, είναι ένα action platform game, το οποίο έχει και farming simulation μέσα. Από κάποια review που είδα, δεν είναι ακριβώς farming simulation στυλ Stardew Valley κτλ. Ουσιαστικά αυτά τα κάνει, π.χ. καλλιεργεί ρύζι κτλ. Και το προσπαθεί να βελτιώνει την ποιότητα κτλ. Έτσι ώστε να μπορεί να αναβαθμίζει το χαρακτήρα σου και να μπορεί να αντιμετωπίζει καλύτερα τι πίστες που θα πολεμήσει και θα προσπαθεί να βγάλει πέρα. Όλοι μιλάνε με πάρα πολύ καλά λόγια για αυτό το παιχνίδι. Μόνο παίζει. Φανταστικά χρώματα και γραφικά. Πάρα πολύ όμορφα γραφικά. Φαίνονται και ειδικοί φωτογραφίες. Ναι, φαίνονται πάρα πολύ ωραία.
Θα το παίξουμε. Έχω πολύ αγώνα να το παίξω το παιχνίδι, γιατί αυτά που έχω δει μ' άρεσαν πάρα πολύ. Είναι ωραίο και το εξώφυλλο. Ναι, και το εξώφυλλο του είναι πάρα πολύ όμορφο. Να το... Η εταιρεία που το φτιάχνει λέγεται Marvelous. Marvelous, ναι. Άνοιξε το. Είναι λίγο περίεργο γιατί πάνε προς τα πίσω. Ναι, ναι, και χάνονται τα γράμματα, ναι. Ωραία. Και... ωραία. Έχει πολύ ωραίο μέσα artwork, πολύ ωραίο το σχεδιάκι που έχει. Ας το βγάλουμε και όλα να φάνει ακόμη πιο ωραία τα χρώματα του, γιατί το θολώνει λίγο. Να βγάλουμε και το. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είναι η φάση που καλλιεργεί το ρύζι και τα λοιπά, έτσι να μπορεί να... Τώρα αναβαθμίζει το χαρακτήρα, σε δίνει εφόδια, έτσι να μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις πίστες. Θα το δω στην πράξη και θα το σχολιάσουμε. Μήπως τρώει τέτοια. Κάτι είδα σε ένα review ότι όσο περισσότερο προσέχεις αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, τόσο πιο καλά θα μπορείς να ανταπεξέλθεις μέσα στις πίστες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία τα χρώματα του μεταξύ. Και το δισκάκι. Ναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ένα κίτρινο. Ναι, αυτό που είναι εδώ στο εξώφυλλο κάπως παίρνει, ναι. Όχι, δεν όχι αυτό δεν είναι ροζ κάπως, ναι. Και αυτό είναι καφέ κίτρινο. Κάπως σαν χρυσό χρώμα. Και μάλιστα έχει πάρει και πολύ υψηλές βαθμολογίες μέσα στο ίντερνετ γενικότερα από αυτούς που κάνουν τεστ παιχνιδιών. Δείχνει πολύ καλό. Θα το δούμε. Θα το δούμε και στην πράξη. Αυτά ήταν τα παιχνίδια που ήθελαμε να ανοίξουμε να δούμε μαζί. Για το Switch. Για το Nintendo Switch. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.